Στη φάση αυτή άνοιξε λίγες ώρες νωρίτερα η συνάντηση που έγινε στο γήπεδο του Μεσσηνιακού και βρήκε τον Ιωνικό, το φιλοξενούμενο Ιωνικό, μεγάλο νικητή επί της Καλαμάτας με 2-0 και ουσιαστικά παίρνει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό της μεγάλης διοργάνωσης του κυπέλου. Ένα ξεπέραστο πρόγραμμα, να πούμε ότι δεν μας επέτρεψε να μεταδώσουμε όπως είχε προγραμματιστεί και ο Ιωνικός θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και βέβαια στο γήπεδο της Νέας Μήνης όπου η ομάδα του Πανιώνιου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Είναι όλα έτοιμα πλέον για τη Σέντρα. Ήδη πολύ ωραία θα γίνει, θα κάνει το σουτ και μόλις η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ λίγο πριν συμπληρωθεί το 10ο λεπτό, 7ο προς 8ο λεπτό της συνάντησης. Εδώ ο Πέτκοφ που άλλαξε πάρα πολύ ωραία με τον Κωνσταντινίδη. Πολύ ωραία για τον Κωνσταντινίδη, άνοιξε την άμυνα του Πανιώνιου. Πολλά προβλήματα άλλο συμμετώχησε από εσείς. Βλέπουμε εδώ ξανά τη φάση. Ο Πέτκοφ θα κινηθεί πολύ ωραία στην περιοχή, θα κάνει την κατάλληλη στιγμή το σουτ. Την μπάλα βλέπετε θα φύγει μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Του κάνει τελευταία στιγμή ο Πουλιοτόπουλος με υπερέντευξη. Βάση πιθανόν και να μην είναι, βέβαια ο υπόπτης καταλογής και με καθυστέρηση το offside. Πάμε όμως στον αγωνιστικό χώρο που Άκης Δημακός έχει κάτι τον ενδιαφέρον. Ναι, ο κύριος Κατσαβάκης φωνάζει σε κούρσες που κάνει ο Λάξης όσο και στον Κωνσταντινίδη και τον Νικολαίδη που θα να βγουν πίσω από. Ο Γιάννης Παθιακάκης είναι ευχαριστημένος στην εικόνα που παρουσιάζει τώρα η ομάδα του. Ο κύριος Μπέος που δέχεται. Εδώ ο Σαπουτσής σε πολύ καλή θέση. Διαμαρτυρίες από τους φίλους. Δέχεται κάποιες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το βλέπουμε στο πλάνο. Ο κύριος Μπέος πάνω και δεξιά πάνω από τον πάγκο του Πανιωνίου και πολλοί κόσμοι της ΑΕΚ ο πάνω του φωνάζει και θα λέγαμε έχει μια λογομαχία μαζί του. Την ώρα που γινόντουσαν αυτά τα επεισόδια και στις εξέδρες, έτσι για το σουτ η μπάρα θα κοντράρει στον Τζεβελέκη και η μπάρα θα καταλήξει εύκολα στα χέρια του Πουρλιοκόπουλου. Τώρα του κάνει την παλιά, ο Νικολάδης αποφύγει τον Πουρλιοκόπουλο και ο διαιτητής θα καταλογίσει το πέναλτι. Είδαμε η πολύ ωραία κίνηση από τον και την κίτρινη κάρτα που βλέπει βέβαια ο Πουρλιοτόπουλος. Είδαμε την πολύ ωραία κίνηση του. Βλέπουμε εδώ ξανά τη φάση ο Νικολαίδης. Θα αποφύγει τον Πουρλιοτόπουλο ο οποίος τον ανέτρεψε στην έξοδό του. Κάτι πάει και ο Ατμαντζίδης να πει τον Νικολαίδη, κάτι του λέει τώρα. Ο Νικολαίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι, για να δούμε. Νικολαίδης απέναντι στον Πουρλιοτόπουλο. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να προηγηθεί, να ανοίξει το σκορ. 1-0 για την ΑΕΚ. Ο Νικολαίδης θα μαντέψει πολύ σωστά. 1-0 για την ΑΕΚ στη δεξιά γωνία του Πουρλιοτόπουλου. Μπέλα παρά την προσπάθειά του δεν θα καταφέρει να την αποκρούσει. Ο Ντέβις Νικολαίδης θα ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ. 24ο λεπτό. 1-0 για την ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε τους τσέχους αεροδρομούς από τους φιλάθλους ΑΕΚ. Το 24ο λεπτό για ανοίγει το σκορ για ακόμη φορά την εκτέλεση κάνει του Νικολαίδη. Θα σημαδεύσει τη δεξιά γωνία του Πουρλιοτόπουλου. Είναι το πλασέ, όμως δεν είναι το καλύτερο και ο Πουρλιοτόπουλος θα αποκρούσει ακόμα την μπάλα. Μια ακόμα η τρίτη πολύ καλή επιθετική προσπάθεια για την ΑΕΚ. Μετά το σουτ του Πρόεδροφ. Έτσι και θα απομακρύνει την μπάλα. Και 2-0 για την ΑΕΚ. Λέγαμε για την καλή ευκαιρία που είχε ο Πανιώνιος, όμως η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή που ανεβάζει το δίκτυο του σκορ σε 2-0. Από αυτή την βαθιά παλιά έκανε την κεφαλιά ο Λάκης, ο Πουρλιοτόπουλος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια ο Λάκης, ένας από τους σκόρες της ΑΕΚ στις τελευταίες αγωνιστικές, θα ανεβάσει το σκορ σε 2-0. Ένα σκορ ασφαλείας για την ΑΕΚ, όχι μόνο για το σημερινό αγώνα, αλλά και τον επαναληπτικό της Νέας Μύρνης σε 14 βράδια. Ξανά εδώ η φάση, από την βαθιά παλιά αυτή εδώ του Δέλα. Εδώ η βαθιά παλιά. Ο Νικολαίδης θα βγει, ο Λάκης θα κάνει την κεφαλιά. Ο Πουρλιοτόπουλος κάνει την ελέγχη, όμως κακός υπολογισμός και θα τη συγκρατήσει. Και ο Λάκης με δεύτερη προσπάθεια θα γράψει το 2-0. Νικολαίδης και Λάκης στη σκόρε της ΑΕΚ, 33ο λεπτό. 2-0 η ΑΕΚ, να ξανά η πάτε για το σουτ. Εκεί θα απομακρύνει η αμυντική, θα απομακρύνει το σουτ, το δοκάρι η μπάλα. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με τη συμπλήρωση σχέση του 21ου λεπτού. Και το φάουλ όμως ξανά τη φάση, το σουτ, η μπάλα θα καταλήξει. Ο Καψής είναι κίνηση. Θα βγει μέσα στον Πουρλιοτόπουλο το πλασέ. 3-0 για την ΑΕΚ. Έτσι απλά. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του 45ου λεπτού. Τι ωραίο Ντέμις Νικολαίδης. Αυτός ο μεγάλος παίκτης θα βγει τέτοιο με τον Πουρλιοτόπουλο και βέβαια δεν είναι από τις φάσεις που άστοχοι ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ. 3-0 για την ΑΕΚ στο 43ο λεπτό. Για τρίτη φορά πανηγυρίζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Βλέπουμε τον Ντέμις Νικολαίδη με τον Κοπιτσί.
Ένα γκολ που φέρει βέβαια τη σφραγίδα στην Τέμνη Κοβάλη. Βλέπουμε εδώ πέρα τι ωραία θα κινηθεί, θα αποφύγει τον Ιωάννου. Θα βγει απέναντι στον Πυριοδόμιο, θα πλασάρει 3-0 για την Άκρη από το 4ο λεπτό. Πολλά προβλήματα φάνηκαν από τον εδώ ξανά η φάση. 3-0 για την ΑΕΚ. Δεν τον καψί που κινείται σαν τον Άλβες. 3-0. Μεγάλη περιοχή ο Κωνσταντίνης. Θα στώσει για τον Νικόλα Τσαλιστρής. Τώρα την πάει πολύ ωραία. Νέα κίνηση. Τώρα θα κάνει το σουτ. 4-0. Ένα ακόμη φανταστικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Μια αποθέωση της ομαδικότητας του παίκτη ΣΑΕΚ και τελικός αποδέκτης. Ο Ντέμι Νικολαίδης, ο μεγάλος σκόρερ για την ΑΕΚ. Τρίτο γκολ, χάτρικ για τον Ντέμι Νικολαίδη.